Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να σας κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο chic μακιγιάζ που πιστέψτε με ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες. Ανάλογα βέβαια την ένταση που θέλετε να δώσετε εσείς. Πάμε να το δούμε. Το συγκεκριμένο primer ελαχιστοποιεί τη γυαλάδα και είναι ανάλαφρο με ταξένιο και αρκετά δροσερό. Συνεχίζουμε όπως πάντα με τον corrector. Μην ξεχνάτε εσείς που έχετε λιπαρά βλέφαρα και παραπονιέστε γιατί σας κάνουν οι σκιές γραμμές. Οπωσδήποτε πρέπει να βάζετε primer βλεφάρων και σταθεροποιούνται οι σκιές και αποδίδουν πολύ καλύτερα. Αυτό που κάνω όπως βλέπετε είναι να βάζω λίγη ποσότητα γιατί έχει έντονη απόδοση σε όλο το μάτι. Τη συγκεκριμένη σκιά. Την κάνω δηλαδή σαν βάση. Θα συνεχίσω με το μεσαίο χρώμα. Δίνω βάθος και φως. Το δουλεύω πολύ καλά για να έχει ένα πολύ ωραίο ντεγκραδάρισμα. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ την καφέ. Την καφέ σκιά την δουλεύω στην εξωτερική γωνία και δίνω βάθος. Μπορεί να πάρω και πιο μικρό πινελάκι, αλλά δείτε πόσο ωραίο αρχίζει και γίνεται. Και θα το πάρω το πιο μικρό πινελάκι για να έχω περισσότερο τον έλεγχο για να δουλέψω την εξωτερική μου γωνία. Και παίρνω το πρώτο μου πινελάκι και θα συνεχίσω με την πιο σκούρα μπορντόσκια. Και αυτό που θα κάνω είναι να συνεχίσω το ντεγκραδάρισμά μου. Για να γλυκάνει και να το τραβήξω προς τα έξω και να μπερδέψω στην ουσία όλες τις σκιές που έχω βάλει πριν. Πάμε τώρα με την καφέ σκιά που σας έδειξα να κάνουμε και το άλλο μάτι. Με την πιο σκούρα μπορντό περνάω πιο πάνω για να φέρω σε ισορροπία και να δέσω όλα τα χρώματα μαζί. Πιο μικρό πινελάκι, έδωσα περισσότερη ένταση με την καφέ. Φτάσαμε στο μολύβι μας. Είδατε τι ωραίο που έγινε. Όσες θέλετε όμως, μπορείτε να βάλετε και eyeliner. Εγώ θα βάλω eyeliner έτσι για να γίνει πιο έντονο το μαύρο, αν και το συγκεκριμένο μολύβι γράφει πάρα πολύ έντονα και είναι και αρκετά σταθερό. Πάμε όμως να το δούμε και με το eyeliner. Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και τα άλλα.
Στη συνέχεια αυτό που θα κάνω είναι με την καφέ σκιά αυτή και με ένα πολύ λεπτό πινελάκι να βάλω ρίζα από κάτω. Λίγη ποσότητα βέβαια. Είδατε πόσο λίγο έβαλα και αυτό γιατί δεν θέλω να φύγει η ένταση που έχει επάνω. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγες γυαλάδες και μετά ακολουθεί η μάσκαρα. Εντάξει, υπέροχη γυαλάδα και υπέροχη φυσικά σκιά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μάσκαρα, αυτή εδώ που βλέπετε, μόλις έχει έρθει στην Ελλάδα και αν θα τη δοκιμάσετε, πιστέψτε με ότι θα εντυπωσιαστείτε. Προσφέρει φοβερό μήκος και όγκο και γυρίζει τις λιφαρίδες, παιδιά, φανταστικά. Τις κάνει βασικά σαν ψεύτικες βεντάλια. Κάτι φυσικά που θέλουμε όλες μας. Είδατε τι ωραίες και εντυπωσιακές γίνανε. Και είδατε κιόλας ότι πρώτα το δούλεψα με αυτή την καμπύλη και μετά το γύρισα ανάποδα για να τις ξεχωρίσω. Και αυτό, παιδιά, που θα προσέξετε είναι ότι δεν κάνει κόμπους. Και από την ίδια καμπύλη βάζω και στις κάτω. Συνεχίζουμε με κοψίματα. Το συγκεκριμένο το έχω βάλει και σε άλλα tutorial. Αν θυμάστε, σας έχω πει λίγη ποσότητα, γιατί είναι έντονο, τα μποναριστά και το αποτέλεσμα που δίνει είναι απλά φρέσκο. Είδατε πόσο ωραίο και elegant έχει δέσει όλα μαζί. Και βέβαια για τέλος, δεν θα ξεχάσω να βάλω γυαλάδες. Και θα παίξω με αυτήν εδώ την απόχρωση. Και προσοχή, όχι υπερβολές. Και ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ μας με ένα face mist. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πολύ γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση, έχει μέσα έλαια και μυρίζει σαν να κάνεις σπα. Αυτό ήταν και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Άλλο ένα make-up tutorial έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι με τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα σήμερα θα τα βρείτε κάτω στο description. Φιλιά και πολλά!